Γιατί δεν μπορεί να υπάρξουν επενδύσεις όταν οι φόροι στην Ελλάδα είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι από τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Και η πρότασή μας για τη μείωση των φόρων είναι η πιο ριζοσπαστική πρόταση που έχει ποτέ υπάρξει στην Ελλάδα. Μιλάμε για μια αληθινά φιλελεύθερη επανάσταση. Θυμάστε την Κόσκο. Όταν την έφερε ο Καραμαλής στην Ελλάδα, όλοι οι άλλοι ήταν στα κάγκελα και προσπαθούσαν να τη διώξουν. Τότε πρωτοστατούσε το Πασόκ. Το Πασόκ του λεφτά υπάρχουν. Δεν υστερούσε βέβαια σε αυτή την αντίδραση και αριστερά. Ευτυχώς δεν κατάφεραν να ματιώσουν εκείνη την επένδυση. Σήμερα η Κόσκο έχει δημιουργήσει 800 θέσεις απασχόλησης άμεσα και άλλες τόσες περίπου δίπλα της. Και δεν έχει γίνει ακόμα ούτε η μισή από την επένδυση που πρόκειται να γίνει. Σήμερα 1500 οικογένειες, φαμελιές ζούνε με πολύ ικανοποιητικές αποδοχές την ώρα που δίπλα τους τα πάντα τα θερίζει η ανεργία. Συμπέρασμα, μακάρι να είχαν έλθει όχι μία, δύο ή δέκα, άλλες 100 Κόσκο. Δεν το άφησαν τότε. Εκείνοι δεν το ήθελαν. Εμείς το αφήσαμε. Μπορούμε να φέρουμε τέτοιες Κόσκο στην Ελλάδα.